Λέμε ότι μια περιοχή είναι σε κρίσιμη κατάσταση, πολύ σοβαρή, όταν ο δείκτης θετικότητος, που είναι το ποσοστό των θετικών στο σύνολο των τεστ που έγιναν, είναι παραπάνω από 4. Εδώ, σύμφωνα με αυτά που άκουσα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, γιατί δεν είναι και εύκολο να κάνεις μαθηματικά στον αέρα, ακούγεται να είναι κοντά στο 10%. Σωστά. Που είναι πάρα πολύ ψηλό. Και χρειάζεται πολύ πολύ προσοχή. Μπορεί δηλαδή να διασπαρεί και να κολλήσουν όλοι στην περιοχή. Άρα, κυρία Λινού, μήπως θα έπρεπε να συνεχιστούν τα τεστ και αύριο και μεθαύριο, μήπως θα έπρεπε να καλυφθεί το σύνολο του πληθυσμού? Κατά την άποψή μου, ναι. Να εντοπιστούν όλοι οι θετικοί και να απομονωθούν. Δυστυχώς όμως αυτό δεν έγινε. Ναι, δεν έγινε. Δεν ξέρω γιατί δεν έγινε. Σε αυτό δεν μπορώ να έχω άποψη. Μπορεί να μην υπάρχει και η δυνατότητα, μπορεί να μην υπάρχουν τεστ. Είναι ένα δύσκολο δεκαήμερο, όντως, Δήμαρχε. Ωστόσο, η κυρία Λινού έθιξε και ένα άλλο θέμα. Είπε ότι ο δείκτης θετικότητας είναι πολύ υψηλός και επίσης έκανε αναφορά και στα τεστ, τα οποία θα έπρεπε να συνεχιστούν και να καλύψουν το σύνολο του πληθυσμού, κάτι που δεν γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Απάντηση έχετε λάβει συγκεκριμένη γι' αυτό, γιατί αν δεν κάνω λάθος, μέσα από το ρεπορτάζ υπήρχε πρόθεση να καλυφθεί το σύνολο του πληθυσμού αρχικά. Κοιτάξτε, η κυρία Λινού είναι της υγειονομικής συνότησης, ξέρει καλύτερα από εμάς. Η ενημέρωση που έχουμε εμείς είναι ότι από τον ΕΟΔΗ, από τη στιγμή που ο συγκεκριμένος χώρος, το συγκεκριμένο χωριό έχει μπει σε καραντίνα, έχει πάρθει, ας πούμε, ο δείκτης εκείνος τους οποίους τους ενδιέφερε και θεωρούν ότι από τώρα στο εξής, οποιοδήποτε θεωρεί ότι έχει κάποια συμπτώματα, πρέπει να απευθυνθεί στον γιατρό. Κυρία Λινού, πώς το ακούτε εσείς αυτό? Δεν είναι θέμα δικό μας. Κοιτάξτε, προφανώς ο ΕΟΔΗ λειτουργεί με το πώς θα προστατεύσει τους υπόλοιπους εκτός της περιοχής. Εντός της περιοχής, αυτό που ακούω δεν είναι επαρκές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αφού έχουμε έναν στους 10 να νοσεί, από αυτούς που ξέρουμε, θα έπρεπε να εξεταστούν όλοι ή να θεωρήσουν όλοι τον εαυτό τους ότι νοσεί. Που είναι ακόμα πιο δύσκολο, δηλαδή να πεις όλους τους ανθρώπους δεν έχουν, κανένα σπίτι δεν έχει όσα δωμάτια όσα έχουν όλοι και είναι και δύσκολο, όσοι κατοικούν σε ένα σπίτι τόσα δωμάτια και να είναι εντελώς απομονωμένοι. Επομένως, το να είχαμε τη δυνατότητα να εξεταστούν όλοι και να εξεταστούν πάλι σε 4-5 μέρες οι αρνητικοί, γιατί για να θετικοποιηθεί κάποιος, για να βγει θετικό το τεστ, μπορεί να έχει κολλήσει και να μην είναι θετικό το τεστ, και αυτό θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Πιθανόν όμως οι δυνατότητες του ΕΟΔΗ να είναι τέτοιες που να μην μπορεί να το καλύψει αυτό. Τώρα δεν ξέρω, δεν ξέρω, Δήμαρχε, αν... ο Δήμος μήπως θα μπορούσε να πληρώσει αυτά τα τεστ ιδιωτικά και να έρθουν κάποιοι ιδιώτες να κάνουν τα τεστ. Ή να πιέσει περαιτέρω ενδεχομένως. Ή να πιέσει περαιτέρω. Πάντως το RAPID τουλάχιστον είναι φτηνό τεστ πλέον. Και πιθανόν και ορισμένοι κάτοικοι να μπορούν και οι ίδιοι να το πληρώσουν. Δεν ξέρω πώς πρέπει να ρυθμιστεί αυτό σε επίπεδο Δήμου. Δήμαρχε, τι λέτε εσείς? Ναι, κοιτάξτε, ούτως ή άλλως ο Δήμος έχει προμηθευτεί αρκετά τεστ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν βρίσκονται οι γιατροί εκείνοι οι οποίοι θα μπουν στη διαδικασία να κάνουν τα τεστ. Δηλαδή, να σκεφτείτε ότι προσπαθούμε, ας πούμε, κατά καιρούς σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας να κάνουμε κάποια τεστ μέσω της ιατρικής συνότητας και καθίσταται πολύ δύσκολο. Γι' αυτό δεν πρέπει όμως να πιέσετε, διότι αυτή τη στιγμή είναι 600-700 άνθρωποι. Σε αυτό που λέτε συμφωνώ και από τη στιγμή που είναι μια άποψη ενός εξειδικευμένου γιατρού, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, όπως έχουμε πει, να υπακούμε τις εντολές των καθήλων αρμοδίων. Από τη στιγμή που το λέει η κυρία Λινούς, ήδη αύριο το πρωί θα προσπαθήσουμε, ορίστε. Κύριε Δημάρχε, τη λήψη των δειγμάτων μπορεί να την κάνει και νοσηλευτικό προσωπικό. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο εκπαιδευμένο προσωπικό ή κάποιο προσωπικό που μπορεί να εκπαιδευτεί γρήγορα, η λήψη είναι απλή, δεν χρειάζεται γιατρός. Απλώς χρειάζεται ο ίδιος να είναι προστατευμένος. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά είχαμε προσπαθήσει μέχρι και τους ανθρώπους οι οποίοι εξυπηρετούν το βοήθεια στο σπίτι, οι οποίοι έχουν μια εξειδίκευση τέλος πάντων σε αυτό το θέμα,
Αυτό που δεχτήκαμε ήταν μια αρνητική απάντηση σε ό,τι μπορούσαν να εκπαιδευτούν τουλάχιστον από τους υγειονομικούς και ό,τι μπορούσαν να κάνουν τη συγκεκριμένη διαδικασία. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, σε θέματα υγείας. Ναι, δεν μπορείτε να πάρετε την ευθύνη. Σαφώς, σε κάθε περίπτωση, νομίζω ενδεχομένως ότι θα έπρεπε να πάρει θέση και η ΥΠΕ Κρήτης. Δεν ξέρω, πάντως κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να πηγαίνουμε στοχευμένα και όχι στον αέρα. Σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο, γι' αυτό σας είπα ότι εγώ η ενημέρωση που έχω τέλος πάντων από τον ΕΟΔΗ είναι ότι από τη στιγμή που το δείγμα που έχουν είναι επαρκές για να κλείσει η περιοχή, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουν. Δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι που θα πούμε τι πρέπει να κάνουν οι υπηρεσίες. Και επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που η κυρία Λινού, σαν υγειονομικός και ειδικευμένη υγειονομικός, θεωρεί ότι αυτό το πράγμα πρέπει να συνεχιστεί, ναι, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε από τον ΕΟΔΗ αύριο μια ενημέρωση κατά πόσον μπορεί να συνιστεί η διαδικασία στο χωριό του Παλαιστάτου. Και ίσως θα βοηθούσε και μια κρούση, μπράβο, αυτό ακριβώς, στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Λοιπόν, κυρία Λινού, δεν ξέρω πώς σας ακούγονται όλα αυτά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι κάτι που οι επιδημιολόγοι το περιμέναμε. Δηλαδή, όταν ίσως και σε μια προηγούμενη επαφή που είχαμε μαζί, όταν στον σταθμό σας, όταν επέμενα ότι χρειάζεται να υπάρξει αντιπροσωπευτικό δείγμα σε όλη την Ελλάδα επαναλαμβανόμενο, αυτό εννοούσα, ότι θα μας προκύψουν τέτοια περιστατικά εντός εισαγωγικών, τέτοιες καταστάσεις, εκεί που δεν το περιμέναμε. Στην περιοχή δεν περιμέναμε κάτι, οι άνθρωποι επειδή δεν περιμέναμε κάτι, είχαν επαναπαυθεί, αισθανόντουσαν ασφαλείς. Ίσως δεν έχουμε εμείς οι υγειονομικοί επικοινωνήσει και το μήνυμα του κινδύνου σωστά και επαρκώς. Και γι' αυτό προέκυψε και θα προκύψει και σε άλλες περιοχές. Εκείνο που αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε είναι να μπορέσουμε να σταματήσουμε τη διασπορά ώστε να μην αρρωστήσουν από τους 350 ή 200. Αυτό είναι ο κίνδυνος, ή από τους 1.100 ή 300-400, οπότε θα είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Οπότε αυτό, γι' αυτό, κατά την άποψή μου πλέον, δεν επαρκεί το ότι έκλεισε η περιοχή. Με το να κλείσει η περιοχή δεν θα διασπαρεί εκτός της περιοχής ο ιός, αλλά εντός της περιοχής θα διασπαρεί το πιο πιθανό. Λυπάμαι που το λέω τόσο. Άρα, κυρία Λινού, εδώ ο ΕΟΔΗ τι έχει κάνει? Ο ΕΟΔΗ πιθανόν κάνει αυτό που μπορεί και πρέπει να το ξανασκεφτεί. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, μάλλον πρέπει να τηλεφωνήσετε απόψε στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια, να μιλήσετε απόψε με την κυρία Μπορμπουδάκη, γιατί τα δεδομένα δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικά. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε.